Κύριε Καραγιώργο, έχουμε και επίσημα πια στα χέρια μας την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με το αίτημα με την εκδίκαση της υπόθεσης που προσέφυγε η ΔΕΗ μετά και τις αποφάσεις του εφετείου για την επιστροφή χρημάτων. Ναι, πράγματι, έχουμε λάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου για την αίτηση ανέρεσης που είχαμε κάνει της απόφασης του εφετείου. Είναι αυτό που περιμέναμε, είχαμε πληροφορηθεί την απόφαση του Αρείου Πάγου, ήταν αυτό που περιμέναμε, απλά θέλαμε να καταγραφεί, να τη διαβάσουμε και να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η απόφαση για να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα και με βάση αυτή την εικόνα να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Δεν είναι πια μια φήμη, ο εφιάλτης είναι πραγματικός, δηλαδή υπάρχει αίτημα για επιστροφή χρημάτων. Δεν θα λέγω ότι υπάρχει άμεσα αίτημα για επιστροφή χρημάτων. Υπάρχει μια απόφαση η οποία λέει ότι με βάση την απόφαση του εφετείου υπάρχει μια διαφορά τιμής και αν θέλει να κάνει χρήση η ΔΕΗ της απόφασης αυτής, πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε μπροστά στο φάσμα της επιστροφής των χρημάτων αρκεί να του κάνει χρήση η ΔΕΗ την απόφαση αυτή. Αν κάνει αγωγές δηλαδή και ζητάει τα χρήματα η ΔΕΗ. Ακριβώς. Νομικά αυτό νομίζω ότι θα γίνει διαφορετικά, η διοίκηση κινδυνεύει να πάει για το ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της επιχείρησης. Άρα αυτό πιθανόν να συμβεί, αλλά εσείς τι ζητάτε από τον πολιτικό κόσμο, από την κυβέρνηση, από την τοπική κοινωνία, από τον Δήμο? Θα σας πω. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εμείς επειδή βλέπουμε μια ανησυχία που υπάρχει και στον κόσμο από την πλευρά μας, από τους κατοίκους, πώς να το πω έτσι, ένα άγχος, ένα προβληματισμό στην καθημερινότητά του και με βάση βέβαια και τα τεκτενόμενα τα οποία προκύπτουν από τη ΔΕΗ λόγω του ότι κάθε μέρα διαβάζουμε για καινούργια πράγματα, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ της ρευστότητας και το θέμα του αν θα πουληθεί ή όχι. Μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα, εμείς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κάποιες κινήσεις όσο γίνεται δυνατόν πιο γρήγορα, να προλάβουμε πολιτικές ευθύνες, να βάλουμε δηλαδή εντός εισαγωγικών στην πρίζα όλους τους πολιτικούς και όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Και μάλιστα θέλω να πω ότι όλοι εδώ οι τοπικοί φορείς μαζί με τους βουλευτές έχουν ασχοληθεί με το θέμα, είναι άμεσα εμπλεκόμενοι. Οπότε θεωρώ ότι είναι και υπεύθυνοι να προχωρήσουν και να κυνηγήσουν το θέμα μέχρι να φτάσουμε στο πλέον αρμόδιο άτομο που είναι Υπουργός Ενέργειας ο κ. Χατζηδάκης. Πολιτική παρέμβαση ζητούμε. Ναι, ακριβώς. Έχουν γίνει κάποιες, δρομολογείται κάποια επαφή, κάποια συνάντηση, κάποια ραντεβού που θα είναι χρήσιμα? Ναι, όπως σας είπα, επειδή μας πιέζει ο χρόνος με τις εξελίξεις της ΔΕΗ και επειδή κάποια στιγμή αυτό πρέπει να δώσουμε λύση. Και επειδή κάποια στιγμή σε αυτό πρέπει να δώσουμε λύση εμείς. Έχουμε αποφασίσει, έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζαμανίδη, τον Τέος, να προσπαθήσει να κάνει μια συνάντηση με όλους τους φορείς εδώ, τους τοπικούς, από Τέος νυν και τους βουλευτές, ούτως ώστε σε ένα τραπέζι το οποίο θα κάτσουμε να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε το θέμα, να βγάλουμε μια κοινή στρατηγική και με βάση την απόφαση την οποία θα πάρουμε να κατέβουμε κάτω στην Αθήνα, να έχουμε μια συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας και αν μπορούμε μέσα σε μια συνάντηση να λύσουμε το θέμα, θα το κάνουμε. Το μήνυμα που στέλνουμε προς τους κατοίκους της Μαυροπηγής και αυτούς που έχουν θέμα με επιστροφή ενδεχόμενη χρημάτων. Βασικά, όλοι έχουν θέμα με την επιστροφή των χρημάτων. Θεωρώ ότι το 90-95% τους απασχολεί το θέμα. Αυτό που θέλουμε να τους πούμε είναι ότι δεν χρειάζεται πανικός. Απλά χρειάζεται να κάνουμε συντονισμένες προσπάθειες. Αν χρειαστεί όλοι μαζί να κάνουμε κάποια κινητοποίηση, θα την κάνουμε και προτεστάντες θα είναι εγώ και οι τοπικές αρχές. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Για μας αποτελεί μια αιτία κινητοποιήσεων, σε περίπτωση που δούμε ότι κάπου σκαλώνει η λύση του προβλήματος. Απλά δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες, θέλει συγκεκριμένη στρατηγική, ούτως ώστε να βρούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη λύση στο πρόβλημα.